Πάμε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, κύριε Μιλωνά, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Θέλω να ρωτήσω η ψυχή του μαγαριστού Αρχιεπισκόπου, συλληπιτήρια στην οικογένεια του, πρώτα απ' όλα. Και βεβαίως θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Αρχιεπίσκοπος, με τίμησε με τη φιλία του και την πραγματική του στήριξη σε πολύ δύσκολες στιγμές προσωπικές μου. Και το νιώθω υποχρέωση μου να πω ότι αυτός ο Αρχιεπίσκοπος, ο Ντόπρος, ο Μάγκας Παπάς, έτσι ήταν, για όσους τον γνώρισαν, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι απίστευτες για το εύρος και το κύρος που έδωσε στην Εκκλησία της Κύπρου, δηλαδή η αύξηση των επισκοπών, η κατοχήρωση του μισού του ιερέα, η έγνοια του ήταν οι ενορίες δηλαδή, πίστευε πολύ στην ενορία. Είχε επηρεαστεί αφάνταστα από τη μοναχική του ζωή στην Πάφο, στο μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου, όπου εκεί ουσιαστικά ανδρώθηκε, πέρασε την εφηβεία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, και θα το πω, ένιωθε ξένος στη Λευκωσία. Τα πρώτα χρόνια σίγουρα αργότερα βρήκε τους βηματισμούς του. Δεν τον ενδιαφέρε πολύ τι θα πεις εσύ που μιλούσες μαζί του ή τι θα πει ο κόσμος. Τον ενδιαφέρε να έχει αποτέλεσμα και για το ποιμνιό του και για τον κλήρο του. Τον ενδιαφέρε πολύ οι ιερείς, οι παπάδες δηλαδή της ενορίας. Εξού και έκανε αυτή τη μάχη να κρατηθεί εύρωστη οικονομικά η Εκκλησία της Κύπρου. Να υπενθυμίσω σε όσους κακόλογους σκέφτονταν ότι λειτουργεί σαν επιχειρηματίας, γιατί διάβασα και κάποιους τίτλους πραγματικά άθλιους την ημέρα της κοίμησης του. Δεν ήταν επιχειρηματίας, δεν τον ενδιέφερε να αυξήσει τα λεφτά τα δικά του, τον ενδιέφερε η Εκκλησία της Κύπρου να είναι οικονομικά ευρωστή. Πολλές φορές, καμιά φορά, επειδή αυτό που σκεφτόταν το έλεγε ο Μαγαριστός, ακουγόταν λίγο περίεργα και λίγο σκληρά. Άνθρωπος ήταν, δεν ήταν Θεός. Ήταν ο χαρακτήρας του όμως. Αυτό που ένιωθε και πίστευε το έλεγε και δεν κρυβόταν. Να πω για την θεολογική σχολή. Σε αυτό είναι και το φιλανθρωπικό έργο το οποίο ήθελε να υπηρετεί και έκανε τεράστιες κινήσεις που δεν ήταν ποτέ το φως της δημοσιότητας, κύριε Μιλωνά. Ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι από τα πρώτα χρόνια, τα περισσότερα χρόνια της εκλογής του, μετά την εκλογή του, ήταν τοποδητηρητής και αργότερα αρχιεπίσκοπος. Πολλά απογεύματα και βράδια πήγαινα στο δωμάτιο του Αρχιεπισκοπή μαζί με άλλους φίλους και μόνος μου και μιλούσαμε, πίναμε, τρώγαμε, ανταλλάσσαμε απόψεις, συμβούλευε. Το συμβούλευμα ήταν ανοιχτός άνθρωπος και θα σας πω και ένα χαρακτηριστικό για την ιστορία που ανταλλάσσαμε. Εκτός να το αφήσουμε λίγο, αφήσουμε λίγο το. Μάλιστα. Παύλο Μιλωνά, σε ευχαριστούμε. Έχει ξεκινήσει.